Έζησε η Δένεξ. Άγγελε. Τα συναισθήματα επηρεάζονται από την ενέργεια κάποιου χώρου, ας πούμε, ή κάποιου ανθρώπου. Μπορούν να επηρεαστούν τα συναισθήματα έτσι. Ανάλογα ποιος είναι ο άνθρωπος. Μην ξεχνάς ότι στην περίπτωση αυτή, όπως έθεσες την ερώτηση και ξέρω πώς θέλεις, μιλάς για ένα άτομο και τον τρόπο τον οποίο αισθάνεται. Εάν το άτομο αυτό έχει την ευαισθησία να διακρίνει άλλες παρουσίες και τις φοβάται, τι είναι το κλειδί, και τις φοβάται. Ο φόβος είναι αποδοχή. Ο φόβος, κάποτε από τα πρώτα, αν θέλεις, ρητά τα οποία εμπνεύστηκα, ένα που είναι πολύ σημαντικό, δεν το λέω πια πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Όταν φοβάσαι, βοηθάς το κακό. Εντάξει. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να νιώθεις ότι είσαι πραγματικά ακέραιος, δηλαδή ότι δεν είσαι υποκείμενο, και μετά όταν δεν είσαι υποκείμενο στους άλλους, δεν σε βλέπει καν. Δεν σε πλησιάζει, τι να σε κάνει. Ούτε εσύ ενδιαφέρεσαι γι' αυτό, ούτε αυτό για σένα. Θα πάει να βρει κάποιον άλλο που φοβάται. Υπάρχουν πολλοί. Εντάξει. Ο φόβος δεν είναι, ο φόβος, ο βαθύς φόβος, αυτό η αβεβαιότητα που λέμε, αυτή η ανασφάλεια, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά σε όλη σου τη ζωή. Γιατί είναι σαν να ανοίγεις την κερκόπορτα στο κάστρο σου. Και πώς το διορθώνουμε, πώς μπορούμε να μην φοβόμαστε? Πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο να καταλάβεις ότι ο φόβος είναι επιλογή και να την αποκηρύξεις σαν επιλογή και να φτάσεις σε ένα σημείο, όχι να το λες, να το αισθάνεσαι έτσι. Ναι, αλλά πώς φτάνεις σε αυτό το σημείο? Ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο. Αν σου λέω εγώ απλούστατα είναι θέμα επιλογής, είναι σαν να σου λέω ότι μπορείς να πας εδώ ή να πας εκεί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει. Αλλά πολλοί χρησιμοποιούν πως εύκολοι. Πολλοί έχουν δώσει την τύχη τους, αν θέλεις, σε ανώτερες δυνάμεις. Πιστεύουν στη θρησκεία ή οτιδήποτε. Αυτά βοηθάνε. Βοηθάνε γιατί δεν αισθάνονται πλέον μόνοι. Και επειδή αισθάνονται αυτή την πίστη, αυτή η πίστη ανοίγει πάλι μια άλλη πόρτα και έρχονται και καλές υπάρξεις και βοηθάνε. Είναι βοηθητικά αυτά. Δεν τους έχεις πραγματικά ανάγκη, αλλά το υιοθετείς αυτό. Η προσευχή βοηθάει πάρα πολύ. Να σου πω μια εμπειρία που είχα εγώ. Βλέπω τον εαυτό μου να κοιμάται. Το κοιτάω παραπέρα και εκεί μακριά, πολύ μακριά, καμιά εκατοστή μέτρα μακριά, ήταν μια περίεργη ύπαρξη, περίεργη ύπαρξη, η οποία με κοιτούσε επίμονα, θηλυκού γένους, με κοιτούσε επίμονα και κάπου με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Ξύπνησα λοιπόν, την κοίταξα κι εγώ, σαν να χαμογέλασε. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Στο παρελθόν, σε άλλες εμπειρίες που είχα, δεν ένιωθα ότι με απειλούσε. Ούτε ήταν επιθετικό, αλλά απλώς με ενοχλούσε η παρουσία ενός κάποιου που με κοιτούσε περίεργα. Λοιπόν, στο παρελθόν μου είχε επιτεθεί, θα μου πεις, όνειρο ήταν αυτό που περιγράφω, και αυτό και το άλλο όνειρο ήταν. Ήρθε κάτι σαν μάγισσα, έγινε σαν δράκοντα να μου επιτεθεί και έκανα έτσι το χέρι μου, ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρον, και έβγαλε λουλούδια και τα έδωσα. Εξαφανίστηκε. Της έδωσα δηλαδή αγάπη, με χαμόγελο, εξαφανίστηκε. Τώρα, στην περίπτωση αυτή που όταν είδε αυτό το πρόσωπο, δεν ένιωσα φόβο, απλώς ενοχλήθηκα από την παρουσία, επειδή ήταν και λίγο περίεργη. Λοιπόν, λέω, τι να κάνω,
να σας σταυρώσω. Μου ήρθε αυτή η ιδέα έτσι. Το σταύρωσα, παπ, εξαφανίστηκε. Άντε λέει, να κοιμηθούμε. Και συνέχισα να κοιμάμαι. Μετά από λίγο ήρθε πάνω μου. Ήρθε πάνω μου, κυριολεκτικά επάνω μου, δηλαδή όχι πάνω στο σώμα μου, αλλά δίπλα μου κλπ. Και αυτή τη φορά πρόσεξα ότι έδειχνε αγάπη, έντονο χαμόγελο, οπότε τι να το διώξω αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω, το αγνόησα μετά. Και κοιμήθηκα και τα καλά. Αλλά θέλω να πω τη διαφορά της συμπεριφοράς και της δικάς μου και της δικάς του. Εντάξει. Το άφησα, πλησίασε, με κοιτούσε, μπορώ να σου πω και με λατρεία. Αλλά είναι περίεργον. Το άφησα εκεί πέρα, το αγνώρισα και φύγει. Δεν ξανάρθει. Αυτά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο φόβος και η ανασφάλεια, ναι, και το θάνατο και την αναπηρία για την αρρώστια και για όλες τις απώλειες. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ότι ανήκουν στο πεδίο του αιτιατού ή στο φυσικό σώμα, στο σώμα των αισθήσεων, βασικά, οι απώλειες, όπως τις εννοεί δηλαδή το φυσικό σώμα, απώλεια. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Ναι, έτσι το καταλαβαίνουμε. Επομένως, αυτή η φόβη, όταν υπάρχει το νοητικό που είναι και το πνευματικό που είναι τα ανώτερα, που εκεί γίνονται οι αποφάσεις και η ελεύθερη βούληση, μπορεί αυτή η φόβη του φυσικού σώματος που ορίζεται από αυτές τις αισθήσεις και έτσι αντιλαμβάνεται τον πόνο, την οδύνη, την απώλεια, με αυτή τη φύση που έχει την περιορισμένη, τέλος πάντων, πώς μπορεί να επηρεάσει τέτοια μεγάλα ζητήματα που αποφασίζονται με την ελεύθερη βούληση της άλλης διάστασης. Και θέλω να πω, μια μάνα που φοβάται τα αυτοκίνητα και περιμένει το βράδυ, που δεν είναι μία, όλες οι μάνες περιμένουν το βράδυ και γυρίσουν, να γυρίσουν τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, και ξαγρυπνούν, και γιατί έχουμε μια κοινωνική πραγματικότητα, που κυκλοφορούν στον δρόμο όπλα. Ναι, έχεις δίκιο. Τα αυτοκίνητα είναι όπλα. Είναι ένας πόλεμος. Όταν φοβάσαι αυτό, μπορείς να θεωρείς υπεύθυνο τον εαυτό σου ότι το παιδί σου σκοτώθηκε επειδή φοβόσουν και μήπως πάθει ζημιά εσύ ως άτομο, ως φυσικό σώμα και ναι, με φόβους. Λοιπόν, έρχεσαι στο θάνατο, δηλαδή είσαι υπεύθυνο. Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, όχι. Μην ψάχνεις να βρεις ευθύνες. Καταρχάς, με συγχωρείς. Τα όρμια, όχι, θέλω, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, εγώ το ρωτάω. Το ξέρω. Αλλά, μπορείς να πεις ότι κάποιος, μια μητέρα η οποία φοβάται και συμβαίνει αυτό που φοβότανε, έχει συμβάλει. Αυτό μπορεί να το πεις εκ του ασφαλούς. Έχει συμβάλει, έχει συμβάλει. Αλλά δεν είναι εκείνη που το αποφάσισε, ούτε εκείνη η οποία το εισηγήθηκε. Και έχει συμβάλει για να μάθει κάτι και εκείνη. Εντάξει. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι οι συμβαλόμενοι, και ακόμα και αυτοί που είναι απλοί παρατηρητές, τους δίνεται μια ευκαιρία να μάθουν από αυτό. Με ενδιαφέρει το συμβολή, το να μάθω είναι εντάξει. Ναι, οι συμβάλλεις για να μάθεις. Έχεις πόνεσες από αυτό. Ναι. Το θέμα είναι να μάθεις τώρα. Για να το ξεπεράσεις. Ορίστε. Μάλιστα, μου μοιάζει πολύ διεκδικητικό. Όχι, δεν είναι εκδικητικό, είναι. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη οδύνη από αυτό για να λέμε ή ότι συνέβαλε μια μάνα ή μετά αστόπαθη για να μάθει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ. Κοίταξε. Μιλάμε τώρα για. Ναι. Συγγνώμη. Πριν από 10 χρόνια, πότε έπαθα τα εγκεφαλικά επεισόδια, το 2005, πριν από 8 χρόνια. Λοιπόν, έκανα, όπως καλή ώρα τώρα, έκανα παρουσιάσεις στο σπίτι ενός, στο γραφείο ενός φίλου στο Μαρούσι. Είχα 10 παρουσιάσεις με θέμα συνειδητότητα. Τότε πραγματικά ήταν 10 παρουσιάσεις, οι οποίες, βάσει των οποίων κατάλαβα κι εγώ, γιατί εγώ καταλαβαίνω, μένα μου δίνονται αυτά τα πράγματα, εντάξει, και υπό αυτά σας συνθήκας,
τέτοιες συνθήκες, όπως είμαστε όλοι μαζί, εμπνέομαι. Και βοηθώντας δηλαδή, κερδίζω κι εγώ, το πούμε πολύ απλά. Και είχα πιάσει για πρώτη φορά ένα τόσο, γιατί είναι το μεγαλύτερο θέμα, μπορείς να πιάσεις συνειδητότητα. Είναι άπιαστο. Και θεωρείται πως είναι ό,τι υπάρχει. Αυτό μόνο υπάρχει. Όλα είναι μια σκέψη. Πιανού σκέψη, το συζητάμε, αλλά όλα είναι μια σκέψη του πνεύματος. Ποιο μέρος του πνεύματος, το συζητάμε, όλα συζητιώνται και όλα μοντελοποιούνται. Αλλά η συνειδητότητα είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Λοιπόν, τι συνέβη. Ήταν Παρασκευή και ξαφνικά ήμουν στο τηλέφωνο κλπ. Ετοιμαζόμουν, κάθε Σάββατο είχαμε τις παρουσιάσεις και ξαφνικά ένιωσα στον εγκέφαλό μου κάτι σαν φύσημα και έπαψα να βλέπω. Αυτομάτως ήξερα πως είχε πάθει κεφαλικό επεισόδιο. Λέω στη γυναίκα μου, τηλεφώνησε στον πρώτο βοηθό, πρέπει να πάμε. Λοιπόν, τελικά δεν θυμάμαι καν αν με πήρε πρωτοβοηθό και πήγαμε τα μάξι, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να οδηγήσω. Κατάλαβα ότι ήμουν στραβός. Και πήγαμε στο Σμανόγλιο, πήγαμε και οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούσαν, δεν μπορούσαν να το βρούνε αμέσως, γιατί αυτό θέλει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να τελειοποιήσει την καταστροφή. Με είδαν όμως οι άνθρωποι και λοιπά, με κρατήσανε μέσα, μετά από επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο συζητάγαμε, η υποψία του ότι δεν έβλεπα, γιατί δεν έβλεπα, να τώρα το χέρι μου αυτό το βλέπω. Εντάξει, για να δω το άλλο χέρι, τώρα το είδα. Εδώ βλέπω μόνο. Αυτό δεν το βλέπω. Αν με προσέξετε όταν σας μιλάω, έχω γυρνώ το κεφάλι μου γύρω στις 15 μοίρες προς τα αριστερά. Γιατί το κάνω αυτό, για να βλέπω από εδώ μέχρι εδώ. Τώρα δεν βλέπω ούτε εδώ ούτε εδώ. Μοιράζω την απόσταση. Έχω αριστερή ημιανοψία. Και όταν το ηλιακό, πώς λέγεται? Ηνιακό. Το ηνιακό πεδίο εδώ πέρα είναι κατάμαυρο. Κάηκε. Εντάξει. Έχασε λοιπόν αριστερά. Σαββατοκύριακο εκείνο εγώ είμαι στο νοσοκομείο. Με βγάλανε την Παρασκευή. Το Σάββατο εγώ πήγα για παρουσίαση. Και συζητάγαμε αυτό το πράγμα. Και τους λέω ότι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και λοιπά και έμαθα ορισμένα πράγματα. Και θυμάμαι ότι είχαν μέσα στην Ομίγυρη κατά ορισμένα άτομα τα οποία επιμέναν με γιατί σε τιμώρησε ο Θεός. Ρε παιδιά, λέω, δεν με τιμώρησε ο Θεός. Μου έδωσε μια ευκαιρία να μπορέσω να μάθω ορισμένα πράγματα. Να κερδίσω. Δεν με τιμώ. Α, μου λέει, μην το βλέπεις έτσι, σε τιμώρησε. Προδιάθεση. Ο άλλος βλέπει παντού κακό. Εντάξει. Εγώ το είδα θετικά. Για τον εαυτό μας μπορούμε ίσως να το δούμε παθαίνοντας μια αρρώστια, δίπλα να το δούμε έτσι. Αλλά για το θάνατο του παιδιού δεν μπορούμε να το δούμε έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εάν έχεις... Πολύ άνθρωπο. Δεν θα γίνει και μάλλον. Οδύνη δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Αλλά το πόσο η οδύνη αυτή τι διαστάσεις έχει, όχι πως εγώ χορεύω για να πάθει κάτι το παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι το πώς θα αντιδράσει κάθε άνθρωπος είναι προσωπικό του θέμα. Αυτό είναι γεγονός, το πώς αντιδράμε και πώς το βιώνουμε και επιβιώνουμε. Αυτό σίγουρα. Ναι. Το ξεπλούμε και δημιουργικά. Αλλά συμβολή με ενδιαφέρει. Η συμβολή, καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Για να δεις την αξία του πνεύματος και τη δυνατότητα που έχει η ελεύθερη βούληση και η διαδικασία η οποία οδηγεί στο να γίνει η ελεύθερη βούληση μιας ψυχής αποδεχτή από την ομίγυρη όλων οι οποίοι συνδημιουργούν. Πρέπει να λάβεις υπόψη σοβαρά τον νόμο, τα όμοια έχουν τα όμοια. Είναι κάτι το οποίο... Περίμενε. Συγγνώμη.
Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε ότι σε εκείνο το πεδίο αυτά τα όντα εδώ πέρα, αυτές οι ψυχές, πνευματικές υποστάσεις σε εκείνο το πεδίο, δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα. Είναι απομακρυσμένες, το βλέπουν σαν ένα φαινόμενο. Στην πραγματικότητα έτσι μαθαίνουν και αυτές, με τις υλοποιήσεις τους οι οποίες υποφέρουν. Έτσι μαθαίνουν και αυτές, βλέποντας τα αποτελέσματα. Αλλά, υπάρχει και ο φόβος, γιατί λέμε τα όμοια έχουν τα όμοια. Ο φόβος που προκαλεί αυτό που φοβάται, υπάρχει και εκεί ο φόβος. Είναι γνωστός, αλλά δεν είναι τόσο έντονος όσο είναι σε εμάς. Είναι γνωστός, γιατί εκείνοι, οι αισθήσεις που έχουν, γιατί όλοι έχουν αισθήσεις, είναι πολύ πιο λεπτές και πρώτα απ' όλα, από πλευράς συνειδητότητας. Δεν πάμε στις διαστάσεις. Ας μείνουμε εδώ μια στιγμή. Μιλάμε για το ασυνείδητο όσον αφορά εμάς. Για μας είναι εντελώς ασυνείδητο, δεν καταλαβαίνουμε αυτό. Μπορούμε να υποψιαστούμε το υποσυνείδητο, αλλά όχι το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο, το οποίο έχει σχέση με τον δημιουργό, δηλαδή την πνευματική υπόσταση που έχει υλοποιήσει την ψυχή, η οποία έχει υλοποιήσει εμάς, είναι κάτι το οποίο είναι άπιαστο για μας. Στο σημείο αυτό όμως, μπορεί να το δεις ως εξής. Από πλευράς διαστάσεων, αναφερόμαστε για όντα νοητικής επικέντρωσης. Είναι πνευματικοί δάσκαλοι, είναι οι φωτισμένοι, είναι οι υπηρέτες. Οι υπηρέτες είναι αυτοί οι οποίοι βασικά δημιουργούν για την ομορφιά της δημιουργίας. Είναι οι οδηγοί που είναι δάσκαλοι ουσιαστικά. Δάσκαλοι όμως με την έννοια ότι πάνε μπροστά, σαν μαθητές. Εντάξει. Ναι, αυτοί γενικά έχουν μια καθαρή αίσθηση σκοπού. Ξέρουν τον ντάρμα τους. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις τον ντάρμα σου. Όλοι έχουμε ντάρμα. Σκοπό ζωής. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Ελάχιστοι το βρίσκουν. Αυτοί το ξέρουν, αυτό τους χαρακτηρίζει. Ζούνε με αυτό, εκφράζονται με αυτό. Εγώ προσωπικά τολμώ να πω ότι είμαι από αυτούς, με την έννοια ότι ξέρω το δικό μου ντάρμα. Και το βρήκα, πώς το βρήκα Στέφανε, γράφω στο βιβλίο, στην εισαγωγή πόσο γρήγορα το βρήκα. Το θυμήθηκα ουσιαστικά, δεν το βρήκα, δεν το όρισα εγώ. Σε μια στιγμή έψαχνα 1,5 χρόνο ένα αγωνίως να το βρω και τελικά ξαναρώτησα τον εαυτό μου και το ήξερα. Τελείωσε, το ήξερα, ήμουν σίγουρος για αυτό που έκανα. Και αφιέρωσα τα επόμενα 20 χρόνια πάνω σε αυτό. Και ελπίζω άλλα 20 να συνεχίσω. Άρα μου τα δώσουν, θα ξαναγυρίσω. Κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα άλλο τρόπο σκέψης. Έχουν, θα μου πεις, δεν έχουν συναίσθημα. Έχουν, αλλά το βλέπουν διαφορετικά επειδή σκέφτονται διαφορετικά.